Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Ιωάννα και σας καλωσορίζω σε ένα vlog Χριστουγέννων. Έχουμε και επίσημα το χριστουγεννιάτικο το δέντρο το πίσω μας. Ξεκινάω αυτό το βίντεο με υπέροχη διάθεση, γιατί δεν είμαι μόνη μου. Παρά είναι με μένα! Θα έφερνα όλη την κάμερα με το τρίποδο εκεί πέρα. Πέρα Σάββατο, πόσες... Η διαφορά είναι υπέροχη μεταξύ μας. Έχει έρθει στο σπίτι για ένα τρομερά υπέροχο φωτοσούτινγκ που θα κάνουμε. Έξω και η αμφίση, θα τα δείτε όλα. Backstage, behind the scenes, από creative photography και τα λοιπά, θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα τα δείτε όλα. Οπότε σήμερα είναι Σάββατο και ξεκινάει πάρα πολύ ωραίο το Σαββατάκι μας, γιατί ξεκινάει με αυτήν την υπέροχη παρουσία στο σπίτι. Ακόμα δεν έχω πιει καφέ, δεν έχω πιει ακόμα πρωινό, οπότε περνάω πάρα πολύ ωραία και η Πινελόπη είναι ήδη βαμμένη, grande, κόκκινο κραγιόν. Και έχω φάει και δύο πρωινά, μελομακάρονα και Και κουλούρι, ωραία, δύο πρωινά. Τακούνι, γκράντε. Όλα καλά, ναι, όταν μπήκα στο ταξιτζί έτσι στις 9 ώρα το πρωί, δεν ξέρω πώς. Ναι. Εντάξει, μπορεί να νομίζει ότι τώρα τελειώνει η βραδιά σου από χθες βράδυ. Μάλλον κάτι τέτοιο θα θεώρησα. Εντάξει, γιορτές έχουμε, οπότε δεν παρεξηγούμε. Οπότε λοιπόν σήμερα θα σας δείξουμε ένα τρομερό βλογκάκι φωτογράφησης. Οπότε ναι, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Backstage σκηνή 1. Εννοείται την υποδέχτηκα με γιορτινά μελομακάρονα με σοκολάτα και ένα τσαγάκι. Τώρα το έχουμε πιει. Το οποίο είναι detox τσαγάκι. Χωρίς κάποιο λόγο πλέον μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι με μέντα και μου αρέσει πολύ. Και έχουμε σήμερα την φωτογράφηση για τα υπέροχα αυτά κοσμήματα. Και έχουμε και διάφορα άλλα προϊόντα τα οποία ακόμα δεν ξέρουμε αν θα προλάβουμε να τα φωτογραφίσουμε. Είτε προλάβουμε είτε δεν προλάβουμε, θα το δείτε σε αυτό το vlog. Και θα είναι ένα weekend vlog χριστουγεννιάτικο, γιατί πάρα πολύ ωραία πράγματα θα συμβούν σήμερα. Και μετά την Πινελόπη σας κρύβω και άλλη μια έκπληξη. Γενικά αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι γεμάτο γιορτινές στιγμές, γεμάτο δημιουργικότητα, γεμάτο φίλους, γεμάτο γέλια και αγκαλιές. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό πράγμα στις γιορτές. Οπότε πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να τραβάμε φωτογραφίες. Πρέπει τώρα να στήσουμε έτσι έναν ωραίο χώρο για να δούμε πού ακριβώς θέλουμε να βγάλουμε την Πινελόπη με τα κοσμήματα. Πρέπει να βρούμε κάποια props που έχω στο σπίτι για creative έτσι φωτογραφίες, οπότε γενικά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το σημείο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα πάρα πολύ ωραίο τρίκ, άμα θέλετε να βγάλετε φωτογραφίες με κοσμήματα, αν θέλετε γενικά να δώσετε μια πιο δημιουργική νότα στις φωτογραφίες σας, είναι να παίξετε με ποτήρια, είτε τα οποία θα είναι γεμισμένα με κάποιο κρασί, λευκό, κόκκινο, ροζέ, έτσι για να έχει μια ωραία χρωματική αντίθεση, είτε μπορείτε να πίνετε τα κοσμήματα τα οποία φοράτε. Αυτό το σημείο είναι ξεκάθαρα αφιερωμένο στο κομμάτι των κοσμημάτων και αν θέλετε γενικά να βγάλετε πιο δημιουργικές φωτογραφίες που αφορούν στα κοσμήματα. Οπότε, βρήκα τώρα ένα ποτήρι που είναι έτσι πιο vintage, έχει μία δόση δηλαδή πιο παλιά. Μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να τοποθετήσουμε τα σκουλαρίκια εδώ και υποτίθεται τώρα να βγει μία φωτογραφία η οποία να είναι κάπως... αν δεν θέλει να κουνηθεί αυτό, η οποία να είναι κάπως έτσι. Πιστεύεις το τζιν αυτό σου φτάνει? Με art director Ιωάννα Χιτήρη δεν έχασε ποτέ κανείς. Μουσική
περάσαμε. Και είναι τόσο όμορφα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Γεια σας. Μας έχουν φέρει και σαμπάνια, έτσι, για το καλωσόρισμα. Και όχι μόνο αυτό. Κάτσε. Αλλά, μάσκες. Αλλά αυτό είναι άλλη σαμπάνια επίσης, πάλι για το καλωσόρισμα, στο δωμάτιο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Γενικά τα χρώματα είναι τόσο όμορφα. Λευκά, μαύρα, με λίγο ροζ. Είναι τρομερή η διακόσμηση. Τέλειο. Και αυτά εδώ πέρα τα posters είναι τρομερά ωραία. Έχουν πολύ ωραία αισθητική. Είσαι έτοιμη τώρα για το μεγάλο, μεγάλο δωμάτιο που είναι το μπάνιο. Wow. Αυτό μπορώ να το πάρω για το δικό μου μπάνιο. Εντάξει, τέλειο. Τέλειο. Τι έγινε. Α, πιστολάκι. Πιστολάκι. Και ενθουσιάστηκα. Γιατί είναι αυτά. Καλησπέρα στο μπάνιο. Είναι τόσο όμορφο. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι τώρα το πρόσωπο του μετά από μασάζ. Mm. Μας έπιασε η βροχή αυτή τη στιγμή, οπότε κάναμε αμά να έρθουμε. Αλλά είναι το πρόσωπο της απόλυτης ευτυχίας, γιατί το υπεροχότατο αυτό Σαββατοκύριακο ξεκίνησε μόλις. Mm. Και εντάξει. Αχ, έχει τέτοιο ρε. Τους γέρα υπέροχο. Εντάξει, ψηλό ενθουσιάστηκα. Ψηλό. Όλο το μάρμαρο το θέλω. Και έχει και πάρα πολύ ωραίο προϊόντα περιποίησης. Ναι, ισχύει. Ποιο είναι το πλάνο. Χαλαρώνουμε. Θα τα σαμπάνια μας. Θα φάμε τα σαντουιτσάκια που πήραμε. Και πάρα πολύ χαλαρά. Δεν υπάρχει κανένα πλάνο για αυτό το Σαββατοκύριακο και αυτό είναι το υπέροχο. Τέλεια. Α, πάρα την ξέχασα. Τέλειο. Εγώ δεν την ξέχασα, αλλά ξέχασα το οδοντόκρεμα. Ποια έχει οδοντόκρεμα. Τέλειο. Τέλειο. Οπότε θα πάρουμε μαζί την οδοντόκρεμα και εγώ θα πάρω την οδοντόβουλτσα. Όπως μπαίνετε. Αυτό εδώ είναι και το δωμάτιο. When I'm begging, cause I don't wanna lose you. Yeah, yeah. Ra-ta-ta-ta. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γυρίσαμε στο ξενοδοχείο γιατί αποφασίσαμε να πάμε Ζάρα, να κάνουμε έτσι μια βόλτα εδώ στην αγορά. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία, γιατί απλά το ξενοδοχείο είναι στο κέντρο της Αθήνας, είναι ακριβώς στο κέντρο της Ερμού. Οπότε ήταν πάρα πολύ εύκολο να πεταχτούμε, να κάνουμε έτσι μια βόλτα και θα κάτσουμε λίγο τώρα να χαζέψουμε. Πήραμε και φαγάκι, οπότε αυτή τη στιγμή θα κάτσουμε και θα ξεκουραστούμε, θα φάμε.
Πήραμε διάφορα πραγματάκια, πήγαμε στο Έργον και πήραμε ένα κρασάκι και πήραμε και κάτι πολύ ωραία πατατάκια με τρούφα, που γενικά λατρεύω πάρα πολύ την τρούφα και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ήταν πατατάκια με τρούφα, οπότε τα πήραμε για να το δοκιμάσουμε. Και πήραμε και σούσι για να φάμε, οπότε έτσι τώρα θα χαλαρώσουμε και μετά, επειδή η ώρα τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι περίπου 7.30 ώρα, θα βαφτούμε, θα ετοιμαστούμε και θα βγάλουμε διάφορες φωτογραφίες. Οπότε γενικά, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα όλη η μέρα έχει να κάνει με δημιουργικότητα και με φωτογραφίες. Πραγματικά η ζωή μου όλη. Αν θα μπορούσα κυριολεκτικά να είμαι όλη, μα όλη την ημέρα με φωτογραφίες, όχι να τραβάω εγώ τον εαυτό μου ή να με τραβάνε τόσο πολύ άλλοι, αλλά γενικά να τραβάω εγώ φωτογραφίες, ειλικρινά είναι η καλύτερη μέρα για μένα. Αν θα μπορούσα δηλαδή αυτό να το κάνω όλη μέρα, αυτό σημαίνει ότι είναι για μένα η τέλεια μέρα αυτή. Οπότε τώρα θα αράξουμε. Βάλαμε τώρα πάλι λίγο τις ρόμπες μας έτσι για να χαλαρώσουμε και μετά θα ετοιμαστούμε και θα βαφτούμε. Οπότε ναι, η μέρα είναι πάρα πολύ ωραία σήμερα, δηλαδή δεν θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα. Το Έργον Χολ αυτή τη στιγμή είναι ότι πήραμε αυτά τα πολύ ωραία μπισκοτάκια που μοιάζουν με μακαρόν, αλλά είναι μπισκοτάκια, με γέμιση, γεμιστά με κρέμα φράουλας και έτσι φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Και αυτά είναι τα πατατάκια που σας είπα, είναι γνωστά από την εταιρεία Kettle, ναι, και είναι με μαύρη τρούφα και παίζει ειλικρινά να είναι πεντανόστιμα. Και εδώ έχουμε πάρει το σούσι, το οποίο θα σας το δείξω σε λίγο, που θα το βάλουμε και στο κρεβάτι και θα το φτιάξουμε για να φάμε. Και το πιο σημαντικό είναι εννοείται το κρασί. Ποτήρια έχουμε? Ναι. Α, εντάξει, έχουμε. Τέλεια. Αρχικά ας ανοίξουμε το προσέκο που μας έκαναν δώρο στο δωμάτιο. Και είναι ρόζι, φαντάζεσαι. Cheers! Πολύ ωραίο είναι. Yeah. Στιγμή της αλήθειας. Αυτά πρώτα. Θέλω να το δοκιμάσω τρομερά. Δεν έχεις ιδέα, ε. Εντάξει. Kettle, ό,τι καλύτερο. Εντάξει, είναι τέλειο. Η ώρα είναι 9.30 και θα ντυθούμε, θα βαφτούμε για να βγάλουμε φωτογραφίες. Τώρα ξεκινάμε. I know. At me. Φωτογραφίε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ετοιμούγε πρωινό. Καφές. Καφέ. Καλημέρα, ξυπνήσαμε. Ήταν τόσο ωραία. Το κρεβάτι είναι τόσο άνετο. Και μετά από τόσο ζεστό. Τόσο ζεστό. Οι Καστοριανίες ρε φίλε, ζεστάθηκες. Εγώ κοιμήθηκα και με χοντροφούτερ και με το πάπλωμα έτσι πάνω μου. Και εντάξει, παιδιά, μετά από το μασάζ που κάναμε χθες, ο ύπνος χθες ήταν. Πάμε. Πάμε. Okay.
μερικές ώρες αργότερα και αφού γυρίσαμε από το ξενοδοχείο, κάτσαμε λίγο, χαλαρώσαμε, ηρεμήσαμε, πήραμε λίγο ξεκούραση, not. Και αυτή τη στιγμή ήδη το σπίτι έχει μυρίσει ευωδιές, μυρωδιές και αρώματα, γιατί κάνουμε λουκουμάδες. Περιμένετε, δεν έχετε δει ακόμα τίποτα. Κοιτάξτε εδώ λουκουμάδες και κακό. Και εδώ. Εδώ είναι in the making. Πώς νιώθεις που το Σαββατοκύριακο με μένα δεν λέει να τελειώσει? Υπέροχα. Αλήθεια. Ναι. Έλα, ρε. Τρομερό το άπτυπο εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ είστε η βαλίτσα από το μεσημέρι που γυρίσαμε. Το σπιτικό outfit είναι τουλάχιστον ό,τι καλύτερο έχει. Ροζ, μαύρα. Μπορείτε να αλλάξω, δεν ξέρω ακόμα. Και περιμένουμε σε λιγάκι και τον αδελφό μου. Γιατί σήμερα είναι, όσοι γνωρίζετε, έχετε πάει Κέρκυρα, είστε Κερκυραίοι, σήμερα είναι του Αγίου Σπυρίδωνος και έχουμε μεγάλη παράδοση στην Κέρκυρα. Τρώμε λουκουμάδες. Γι' αυτό και γίνεται η σημερινή μάζοξη. Είναι γεμάτο Σαββατοκύριακο, όπως βλέπετε, και εννοείται, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ και είστε μαζί μας σε όλο αυτό που γίνεται. Οπότε ναι, έχει νομίζω ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο και θα απολαύσουμε σε λίγο τους λουκουμάδες και νομίζω ότι είναι απλά υπέροχα. Αυτή είναι με τυρί και σάλτσα ντομάτα και μαρμελάδα ντομάτας. Είναι υποκαπολασμένη. Λουκουμάδες με μπεσαμέλ μανιταριών, lactose free.